Ευχαριστώ, ελπίζω να με ακούτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ και να μπορέσω να σας μιλήσω για την έρευνα που έχω κάνει τέλος πάντων τα τελευταία χρόνια στο IMEC, αλλά λίγο και λίγο πιο πριν, έτσι ώστε να βάλω λίγο σε context τη δουλειά μου και από πού ξεκινήσαμε και πού έχουμε φτάσει. Έτσι λοιπόν, με αυτό ο τίτλος της παρουσίασης επικεντρώνεται σε ολοκληρωμένα κυκλώματα τα οποία έχουν κατασκευαστεί σε εύκαμπτα υποστρώματα και προορίζονται πλέον για εφαρμογές, για ιατρικές εφαρμογές, οι οποίες θα μπορεί να είναι απλά από την αποθήκευση και μετατροπή της θερμοκρασίας της ενός σένσορα θερμοκρασίας ή σε κάτι ακόμα πιο πολύπλοκο που θα σας μιλήσω περίπου στο τέλος της παρουσίασης. Ας όμως βάλω λίγο τις βάσεις γι' αυτό, πώς ξεκίνησε η συγκεκριμένη τεχνολογία που χρησιμοποιούμε, πού βρίσκεται και από πού ξεκίνησε. Βλέπετε εδώ κάποιες εικόνες από προϊόντα τα οποία ίσως έχουμε καθημερινά γύρω μας. Πρόκειται για οθόνες από tablet, από οθόνες τηλεοράσεις, από κινητά, από πλέον smartwatch. Η τεχνολογία τέλος πάντων λεπτών ημενίων ή thin film transistors είναι αυτή στην οποία βασίζονται όλες αυτές οι οθόνες, οι εφαρμογές, οι εύκαμπτες οθόνες που μπορείτε να δείτε. Τελευταία, εταιρείες έχουν ιδρυθεί και έχουν επεκταθεί και σε άλλους τομείς, όπως είναι τα NFC tags, οι NFC RFID ετικέτες, όπως ίσως τα λέγαμε στα ελληνικά. Αλλά όχι μόνο σε αυτό, αλλά και σε fingerprints, fingerprint imagers ή ακόμα σε palm print ολόκληρου χεριού αποτύπωμα, τέλος πάντων, έτσι ώστε όπου ουσιαστικά χρειαζόμαστε μεγαλύτερες διαστάσεις imager και όχι τους μικρούς imagers που έχουμε στα CMOS. Ουσιαστικά είναι συμβατές αυτές οι τεχνολογίες με αυτά τα μεγαλύτερες διαστάσεις εφαρμογές, γιατί μπορούμε να έχουμε υποστρώματα τα οποία, όπως μπορείτε να δείτε εδώ στη φωτογραφία στα δεξιά, φτάνουν στα 3x3 μέτρα. Και έτσι, ας πούμε, μπορούν και φτιάχνουν οθόνες μεγάλες έως 65-70 ίντσες και παραπάνω. Αριστερά βλέπετε μια φωτογραφία ίσως ενός από τα μεγαλύτερα fabs που υπάρχουν και το οποίο παράγει ουσιαστικά 72.000 υποστρώματα ανά μήνα. Στο IMEC ουσιαστικά ξεκίνησε η δουλειά ασφαλώς και εκεί επάνω σε εύκαμπτες οθόνες. Εδώ μπορείτε να δείτε ένα demo το οποίο κάναμε αρκετά χρόνια πίσω. Και εδώ επίσης μπορείτε να δείτε κάποια τεστ που κάνανε, μηχανικά τεστ για να εξασφαλίσουν και να δούνε αν πράγματι έχουν μηχανική αδοχή οι οθόνες αυτές οι οποίες κατασκευάζανε. Ας όμως πάμε λίγο πιο τεχνικά, ας δούμε λίγο πώς είναι αυτές οι οθόνες, ποια είναι τα προβλήματά τους, τι κάναμε στην αρχή περίπου λίγο, πολύ περιληπτικά θα έως να θέσω λίγο και να δείτε λίγο το βαθμό τον οποίο από που ξεκίνησε όλη αυτή η τεχνολογία. Εδώ μπορείτε να δείτε ένα σχεδιάγραμμα, ένα top level σχεδιάγραμμα ουσιαστικά μιας οθόνης. Έχει το ουσιαστικά τη μήτρα των pixel, το οποίο συνήθως ξεκίνησε στην αρχή όταν ξεκίνησε ήταν πάνω σε TFT backplane, σε τρανζίστρο λεπτού ημινίου όπως τα λέμε, είτε σε γυαλί είτε σε πλαστικό, και τα ηλεκτρονικά που ουσιαστικά οδηγούν την οθόνη αυτή, τα pixel της οθόνης, αρχικά ήταν μόνο σε τεχνολογία πυρητίου. Στη συνέχεια όμως, κυρίως λόγω του ότι θέλανε να μειώσουν ασφαλώς το κόστος, έχουν μεταφέρει πλέον τους drivers, τους select drivers όπως τους λένε, οι οποίοι ουσιαστικά χρησιμοποιούνται για να επιλέγουν κάθε pixel, κάθε γραμμής, πάνω στο ίδιο υπόστρωμα. Και πολύ πιθανό στο κοντινό μέλλον θα μεταφέρουν και τα υπόλοιπα ή μέρος των υπολείπων πάνω στο ίδιο υπόστρωμα για να μειώσουν το κόστος κατασκευής. Αν πάμε μέσα στο pixel τώρα, θα δούμε ότι ένα τυπικό κύκλωμα οδήγησης pixel οργανικού LED
αποτελείται μόνο από δύο τρανζίστορ και έναν πυκνοτή. Αυτό όμως πολύ γρήγορα είδαν ότι βγάζει προβλήματα και αυτό είναι γιατί αν ουσιαστικά στρεσάρεις το πίξελ αυτό μετά από κάποιες ώρες λειτουργίας στο συγκεκριμένο πείραμα που έχουμε κάνει 25 ώρες για τη συγκεκριμένη τεχνολογία, έχει φτάσει η απόδοσή του στο μισθό, στο 50%. Έχει πέσει η απόδοσή του στο 50%. Έτσι λοιπόν, από τις πρώτες δουλειές που κάναμε τότε πίσω στο API Theta ήταν να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την απόδοση κυκλώματος και φυσικά για να το κάνουμε αυτό σχεδιάσαμε κάποια κυκλώματα, κάποια pixel, τα οποία ήταν πιο πολύπλοκα. Έχοντας πάνω από δύο τρανζίστορ, όπως βλέπετε εδώ, τρία, αυτός είναι ένας φωτοσένσορας που έχουμε βάλει μέσα στο ίδιο το pixel, ένα τέταρτο control transistor όπως το ονομάζουμε και το πέμπτο ουσιαστικά που είναι το drive transistor που οδηγεί κατευθείαν το οργανικό LED. Δεξιά μπορείτε να δείτε μια διατομή ενός τέτοιου pixel η οποία είχε παρουσιαστεί από κάποια άλλη ομάδα ασφαλώς, αλλά απλά εδώ να σας δείξω ότι αυτό, αυτό το οποίο σχεδιάζαμε ήταν εφικτό στη τεχνολογία. Μπορείς να βάλεις ένα αισθητήρα ο οποίος ουσιαστικά μέρος της ακτινοβολίας του οργανικού LED μπορεί να βλέπει μέρος της ακτινοβολίας της ώστε να μπορεί να δει αν υπάρχει κάποια πτώση στην απόδοση του OLED και του Pixel γενικότερα. Και ουσιαστικά αυτό που κάναμε ήταν το Pixel αυτό λειτουργεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση προγραμματίζεις το Pixel με τα data τα οποία θέλεις και στη δεύτερη φάση ουσιαστικά με το emission που προκαλείται από το OLED. Μέρος του emission αυτό το βλέπει ο φωτοαισθητήρας που έχουμε και ανάλογα εάν έχει πέσει η απόδοση του φωτοαισθητήρα, όπως μπορείτε να δείτε από τα αποτελέσματα που έχουμε, εάν έχει πέσει η απόδοση του αισθητήρα στο μισό, στο 50%, efficiency του OLED επεκτείνει την ακτινοβολία στο χρόνο, έτσι ώστε να έχουμε παρόμοια αίσθηση σε αυτό που εκλαμβάνουμε στο μάτι μας. Αυτή ήταν μία πρόταση που είχαμε κάνει. Αργότερα, όταν δούλευσα στο Waterloo μαζί με έναν διδακτορικό φοιτητή εκεί πέρα, φτιάξαμε ένα άλλο κύκλωμα, το οποίο αποτελείται από τα κλασικά δύο τρανζίστορ και επιπλέον άλλα δύο, τα οποία, όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, τα χρησιμοποιούμε σαν πυκνοτές, με τις οποίες πυκνοτές, οι οποίες πυκνοτές είναι από την ίδια τεχνολογία των τρανζίστορ, του τρανζίστορ οδήγησης, αλλά και του τρανζίστορ επιλογής. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε, σχεδιάζοντας κατάλληλα αυτά τα δύο τρανζίστορ και οδηγώντας όπως κατάλληλα, όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε δύο διαφορετικούς παλμούς στα τρανζίστορ αυτά, μπορούμε να κάνουμε mapping την πτώση της απόδοσης του drive transistor, έτσι ώστε να μπορέσουμε να οδηγήσουμε σταθερά, ένα σταθερό ρεύμα το οργανικό LED. Και πώς το επιτυχάνουμε αυτό? Ουσιαστικά, αυτό που κάνουμε είναι ότι αποθηκεύουμε κάποιο φορτίο στα τρανζίστορ αυτά και με τις αλλαγές που έχουμε στους παλμούς που δίνουμε στα τρανζίστορ, φορτίζουμε και εκφορτίζουμε το συγκεκριμένο node A εδώ πέρα, βλέπετε, με λιγότερο ή περισσότερο όσο περνάει ο χρόνος φορτίο. Και αυτό ουσιαστικά οδηγεί στο αποτέλεσμα να έχουμε σταθερό ρεύμα στην έξοδο, όπως μπορείτε να δείτε από τις μετρήσεις που κάναμε του κυκλώματος αυτού, σχετικά σταθερού ρεύματος, σε σύγκριση πάντα φυσικά με ένα απλό κύκλωμα δύο τρανζίστορ, όπου η απόδοση τον ίδιο χρόνο θα είχε πέσει πάνω από 30%. Για να δείξουμε ότι ουσιαστικά δουλεύει αυτό, κάναμε και μετρήσεις, χωρητικές μετρήσεις όλων των τρανζίστορ του συγκεκριμένου κυκλώματος πριν και μετά, πριν την αρχή του πειράματος και μετά το τέλος του πειράματος, όπου μπορείτε να δείτε πράγματι ότι το τρανζίστορ οδήγησης TAF0, το μπλε εδώ πέρα, το οποίο είναι ουσιαστικά αυτό που μας ενδιαφέρει, μετά το τέλος του πειράματος είχε ουσιαστικά η τάση κατοφύλου του είχε πέσει πάνω από 2 βολτ. Και το ίδιο ή λίγο περισσότερο συνέβη και με το τρανζίστορ 2, το οποίο ουσιαστικά έκανε κάποιο mapping
της, της, του degradation που υπέστη το transistor TAF0 και έτσι αυτό είχε σε αποτέλεσμα να κρατήσουμε σταθερό σε κάποια πλαίσια, φυσικά έχει μια, περίπου ένα 10% variation εδώ, μετά από 240 ώρες λειτουργίας του συγκεκριμένου κυκλώματος. Άλλες εφαρμογές οθονών, πολύ γρήγορα να τις αναφέρω και αυτές, ήταν να πάμε σε εφαρμογές διαφανών οθονών. Μία από αυτές μπορείτε να δείτε τώρα δεξιά στην εικόνα και ένα zoom in στο pixel, σε κάθε pixel που ήταν 60x60 μικρόμετρα. Επίσης, φτιάξαμε, σχεδιάσαμε οθόνες stretchable οθόνες, δηλαδή οθόνες οι οποίες μπορείτε να, όπως μπορείτε να δείτε, να τις διπλώσουμε όπως φαίνεται στην εικόνα εδώ. Κάναμε και κάποια πειράματα γι' αυτό, μελετήσαμε το πώς φυσικά τα τρανζίστορ ανταποκρίνονται σε τέτοιες συνθήκες, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το pixel, έτσι ώστε να έχουμε ελαττωμένη επίδραση στα τρανζίστορ αυτά, για να δουλεύει η οθόνη καλά. Έτσι λοιπόν με αυτό θα ήθελα να ολοκληρώσω μια εισαγωγή τέλος πάντων από πού προέρχεται η τεχνολογία αυτή, την οποία θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια και θα σας παρουσιάσω κάποια παραδείγματα έτσι ώστε να επεκτείνουμε τις εφαρμογές της και να φτάσουμε μέχρι τις ιατρικές εφαρμογές. Δύο άλλες κατηγορίες, κυρίες κατηγορίες που έχουμε ασχοληθεί στο IMEC είναι ένα imagers, είτε αυτό είναι X-ray imagers, είτε αυτό είναι infrared imagers. Και η τρίτη και αυτή που θα μας απασχολήσει περισσότερο σήμερα είναι τα ολοκληρωμένα κυκλώματα, τα οποία, για τα οποία για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τέλος πάντων τεχνολογία αυτή, είναι για τους εξής τέσσερις λόγους. Έχουμε χαμηλότερο κόστος, θα σας πω σε πολύ λίγο γιατί. Είναι πολύ εύκαμπτα, δεν θα σπάσει, δεν θα σπάσει το πλαστικό αυτό υπόστρωμα και επίσης εκφύσεως είναι πάρα πολύ λεπτά, κάτω στα μέχρι 15 μικρόμετρα λεπτά. Μια απευθεία σύγκριση με τα τυπικά ηλεκτρονικά πυρητίου φυσικά έχει τα αρνητικά της και τα θετικά της. Μεγάλο ίσως αρνητικό για την τεχνολογία αυτή είναι η κινητικότητα, η οποία είναι πολύ χαμηλότερη, μέχρι και 2 φορές χαμηλότερη. Συγγνώμη, 100 φορές χαμηλότερη. Όμως, και ακόμα ένα αρνητικό είναι ότι το μήκος καναλιού των τρανζίστορ είναι στα μικρόμετρα, ενώ φυσικά στο πυρήτιο έχει φτάσει σε νανόμετρα. Τα θετικά της τεχνολογίας, όπως έχω ήδη αναφέρει, είναι το πάχος, είναι η ευκαμψία, αλλά επίσης και το κόστος αναέρια. Και φυσικά όλα αυτά ξεκινήσανε από τότε που στο IMEC φτιάξαν έναν μικρό επεξεργαστή. Ήταν η επαρχή των ολοκληρωμένων για την τεχνολογία αυτή. Και εδώ στο πίνακα αυτό ουσιαστικά μπορείτε να δείτε μια σύγκριση με τον αντίστοιχο πρώτο επεξεργαστή της Intel σε πυρίτιο. Και φυσικά μετά από αυτό ίσως δεν ήταν τόσο ρεαλιστικό να πάμε σε μικροψηφιαστές λόγω της ταχύτητας, αλλά άλλες εφαρμογές οι οποίες φαίνονται συμβατές με την τεχνολογία αυτή είναι αυτό που σήμερα αποκαλούμε Internet of Things, Internet of Everything, καθημερινών objects. Και εδώ έχω βάλει 4 τέλος πάντων περιπτώσεις. Συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι σε παιχνίδια, είτε σε προϊόντα καθημερινής χρήσης, είτε στα ράφια των καταστημάτων, ώστε να υπάρχει κάποιο είδος ετικετών, ηλεκτρονικών ετικετών, ώστε να αυξηθεί το efficiency και το stock, να γίνεται μόνο το stock των καταστημάτων. Και η τέταρτη εφαρμογή που πλέον έχουμε αρχίσει και κοιτάμε είναι να επεκταθούμε και σε ιατρικές εφαρμογές ετικετών, οι οποίες είναι αναλώσιμες, είναι μιας χρήσης και πολύ γρήγορα και εύκολα μπορείς να τις βάλεις στο δέρμα σου και να πάρεις κάποια αποτέλεσμα για κάποια συγκεκριμένη περίπτωση.
Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας από τις ετικέτες γενικότερα, πηγαίνοντας λίγο πιο τεχνικά σε αυτά που έχουμε φτιάξει, σε αυτά που έχουμε κάνει, ξεκινήσαμε από τις NFC RFID ετικέτες και εδώ μπορείτε να δείτε μια εκτίμηση ουσιαστικά του κόστους που υπόσχεται να παράσχει η τεχνολογία συγκρινόμενη με το πυρίτιο και επίσης τη διαθεσιμότητα των ετικετών που μπορεί να παρέχει λόγω των μεγάλων υποστρωμάτων και λόγω των συνεργαστασίων που υπάρχουν και την παραγωγή που υπάρχει λόγω της μεγαλύτερης επιφάνειας. Αυτή είναι ένα slide το οποίο περιγράφει τη τεχνολογία πιο αναλυτικά με μετρήσεις. Δεξιά βλέπετε μετρήσεις από ένα wafer 6 inch. Πολύ σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι έχουμε μόνο N-type transistor, δεν έχουμε complementary transistor εδώ όπως έχουμε στο πυρίτιο. Φυσικά όπως έχω αναφέρει ξανά το substrate είναι το υπόστρωμα είναι πλαστικό. Έχουμε μόνο 4 μάσκες, και από εδώ έρχεται και αυτό που έλεγα πριν ότι το κόστος είναι πολύ χαμηλότερο από ό,τι στο πυρίτιο. Και η κινητικότητα, το μέγιστος κινητικότητας που μπορούμε να επιτύχουμε είναι 30 σε σχέση με το 1000 που επιτυχάνουμε στο πυρίτιο. Και δεξιά βλέπετε ουσιαστικά την τάση κατοχλίου για την κινητικότητα που παίρνουμε από μετρήσεις που έχουμε κάνει στο ίδιο wafer, έχοντας ένα σίγμα που είναι γύρω στα 100-150 mV για την τάση κατοχλίου. Και έχοντας αυτή τη τεχνολογία, τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει διάφορα blocks, ξεκινώντας από το wireless tags, που θα σας παρουσιάσω αμέσως τώρα, και πηγαίνοντας μέχρι και τα sensor interfaces και τους ADC, που θα σας παρουσιάσω στη συνέχεια. Έτσι, ξεκινώντας τη δουλειά που έχει γίνει στα RFID, πλέον τα πλαστικά RFID στηριζόμενα σε TFT είναι στην αγορά. Όπως θα σας δείξω στο τέλος, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν. Όταν το κάναμε εμείς αυτό το 2016-2017, φυσικά δεν ήταν ακόμα mature enough η τεχνολογία και δεν υπήρχαν εταιρείες που το κάναν αυτό. Το επόμενο βήμα ήταν να αναπτύξουμε μια καινούργια τεχνολογία όπου χρησιμοποιούμε χωρητική επικοινωνία, χωρητικό coupling μεταξύ του reader και της ετικέτας ώστε να μεταφέρουμε πληροφορία. Αυτό θα μας βοηθήσει, όπως θα σας δείξω, στο να μειώσουμε το κόστος, γιατί δεν θα έχουμε πλέον κεραία, τη σύνδεση της κεραίας δύο διαφορετικών υποστρωμάτων του chip και της κεραίας τη σύνδεσή τους. Και για τη συγκεκριμένη εφαρμογή φυσικά χρειάζεται ένας reader ο οποίος είναι συγκεκριμένος για την συγκεκριμένη εφαρμογή. Και το τελευταίο βήμα φυσικά ήταν να πάμε ένα βήμα παρακάτω και να πούμε ότι ξέρετε θα χρησιμοποιήσουμε readers οι οποίες υπάρχουν ήδη και ποιος είναι ο πιο κοινός reader που υπάρχει ήδη αυτή τη στιγμή γύρω μας είναι μια capacitive οθόνη, μια οθόνη αφής που έχουμε πλέον σε κινητά, έχουμε στο αυτοκίνητο, έχουμε σε καθημερινές συσκευές. Για να το κάνουμε αυτό όμως φυσικά, ένα πολύ βασικό μπλοκ που χρειαζόμαστε είναι ένας αντιστροφέας, ένας inverter. Και στο πυρίτιο, αυτό είναι σχετικά εύκολο να το κάνεις, χρησιμοποιώντας δύο transistor, ένα P-type και ένα N-type, βάζοντας την πύλη του ένα σήμα, θα πάρεις το αντίστροφο στην έξοδο. Σε αυτή τη τεχνολογία όμως, έχοντας μόνο N-type transistor, τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Η πιο εύκολη σχεδίαση ενός τέτοιου κυκλώματος θα ήταν αυτή που βλέπουμε τώρα στο slide. Χρησιμοποιούμε πλέον ένα N-type transistor στη θέση του P-type και δυστυχώς η απόκριση του γίνεται αυτή που βλέπουμε και η οποία δεν είναι και πολύ καλή. Για να το βελτιώσουμε αυτό φυσικά, έχουμε κάποιες επιλογές και μια από αυτές είναι να κάνουμε πιο πολύπλοκο το κύκλωμά μας, να χρησιμοποιήσουμε άλλη ένα output stage
για να επιτύχουμε ένα καλύτερο transfer από το input στο output. Με ένα καλύτερο noise margin. Φυσικά έχουμε περισσότερα transistor, έχουμε περισσότερα power supplies, γραμμές τροφοδοσίας. Αυτό όμως δεν μας ενοχλεί, γιατί ουσιαστικά βελτιώνουμε την απόδοση και βελτιώνουμε τη σταθερότητα του κυκλώματος. Συγκεκριμένου κυκλώματος, ειδικά εάν θέλουμε να κάνουμε πολύ μεγάλα κυκλώματα με χιλιάδες τρανζίστορ. Και αυτό και έγινε. Ο συνάδελφος ουσιαστικά που σχεδίασε το chip αυτό, εγώ συμμετείχα κυρίως στο χαρακτηρισμό του chip μαζί με την κεραία. Μπορείτε να δείτε εδώ πέρα μια φωτογραφία του chip αυτού, αποτελούμενο από σχεδόν 1800 τρανζίστορ, μια φωτογραφία του ίδιου chip και πόσο εύκαμπτο είναι, και αριστερά ουσιαστικά μια φωτογραφία, μια κάτωψη της πύλης NOR που χρησιμοποιείται στο κύκλωμα και ποιο είναι το μέγεθος της πύλης αυτής. Εδώ λοιπόν φαίνεται το chip μαζί με την κεραία που χρησιμοποιείται, την RFID κεραία, δύο διαφορετικά υποστρώματα. Και ουσιαστικά στο βίντεο αυτό θα δείτε ένα demonstration του το ότι δουλεύει πράγματι από το χρησιμοποιώντας ένα κινητό τηλέφωνο μιας εταιρείας. Και παίρνουμε τον κώδικα πίσω που παράγει η συγκεκριμένη ετικέτα. Και αυτό ουσιαστικά ήταν το πρώτο βήμα προς τις ετικέτες αυτές. Ποιο θα ήταν το επόμενο, όπως είπα και πιο πριν, θα ήταν να πάμε σε μικρότερο κόστος και να πάμε και σε περισσότερους readers. Ειδικά την εποχή εκείνη που κάναμε αυτά τα RFID chips, NFC RFID tags, οι readers NFC στα κινητά δεν ήταν τόσο συχνοί και δεν υπήρχαν σε όλα τα κινητά. Οπότε, γι' αυτό τέλος πάντων τότε σκεφτόμασταν πώς μπορούμε να επεκτείνουμε την αγορά αυτή. Και το πρώτο βήμα είναι ουσιαστικά να μειώσουμε το κόστος. Και πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Εδώ μπορείτε να δείτε ένα γράφημα του κόστους των τριών ουσιαστικά μερών που έχουμε σε ένα RFID tag. Είναι το κόστος του chip, είναι το κόστος της κεραίας και μετά είναι και το κόστος της συναρμολόγησης των τριών. Ουσιαστικά βλέπουμε ότι η συναρμολόγηση και η κεραία που βρίσκεται σε διαφορετικό υπόστρωμα καταλαμβάνουν το 70% του κόστους, συνολικού κόστους. Οπότε αυτό που προτείναμε ήταν να βάλουμε την κεραία πάνω στο ίδιο chip, το οποίο δεν είναι και τόσο πολύ εύκολο, ειδικά σε RFID chip τα οποία βασίζονται σε inductive coupling. Οπότε αυτό που κάναμε είναι να προτείνουμε να πάμε σε capacitive coupling, ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουμε διαφορετική μέθοδο επικοινωνίας. Και τότε θα μπορούσαμε να έχουμε μείωση του κόστους ως και 80% και να φτάσουμε αυτό το 1 cent κόστος ανά ετικέτα. Και φυσικά το δεύτερο βήμα είναι πώς θα πάμε σε δισεκατομμύρια readers, ήταν να χρησιμοποιήσουμε τις οθόνες αυτές, οι οποίες, όπως είπα και πριν, υπάρχουν πλέον πάντου, υπάρχουν στα αυτοκίνητα, υπάρχουν σε καθημερινές συσκευές, και έτσι δεν ουσιαστικά εξαλείφουμε και το κόστος αυτό του να έχουμε ένα ειδικό reader για μια ειδική ετικέτα τεχνολογίας. Για να το πετύχουμε αυτό, και εδώ έχω ένα σχεδιάγραμμα του συστήματος, αριστερά είναι το κινητό, είναι η οθόνη, δεξιά είναι τα διάφορα blocks τα οποία χρειαζόμαστε κάποια ηλεκτρόδια που θα λειτουργήσουν σαν κεραία, ουσιαστικά που θα μεταδώσουν τα δεδομένα, χρειαζόμαστε κάποιον διαμορφωτή, ο οποίος θα πάρει τα δεδομένα από το κύκλωμα κατασκευής του κώδικα και θα τα μεταφέρει στα ηλεκτρόδια, και επίσης φυσικά χρειαζόμαστε μια γεννήτρια τέλος πάντων της ταχύτητας και την πηγή ενέργειας.
Αν πάμε λίγο πιο βαθιά στο σύστημά μας, θα δούμε, ας πούμε, για την οθόνη αφής. Έχουμε ένα γυαλί, το οποίο έχει ένα συγκεκριμένο πάχος, και κάτω από αυτό έχουμε ηλεκτρόδια, τα οποία είναι παράλληλες γραμμές ηλεκτροδίων, μετάλλου, τα οποία τρέχουν κάτω από το γυαλί και είναι συνδεμένα με κάποια ηλεκτρονικά, τα οποία προσπαθούν να διαβάσουν τη χωρητικότητα την οποία βλέπουν στο κάθε ηλεκτρόδιο. Και από την άλλη πλευρά, ουσιαστικά πάλι θα πρέπει να έχουμε κάποια είδη ηλεκτροδίου, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε αυτή την χωρητική επικοινωνία. Μεταξύ τους όμως τώρα φυσικά θα έχουμε δυστυχώς και το πλαστικό υπόστομα το οποίο έχουμε σε κάθε τσιπάκι ή χαρτί, αν είναι πάλι encapsulated σε κάποιο χαρτί. Μετά θα έχουμε τον διαμορφωτή, το οποίο στην περίπτωση μας θα μπορεί να είναι ένα transistor, το οποίο θα οδηγείται από τον logic generator, από το κύκλωμα κατασκευής του κώδικα, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα black box, το οποίο ουσιαστικά φτιάχνουμε από ένα flow που έχουμε, ένα digital flow που έχουμε, αυτοματοποιημένο digital flow. Μετά έχουμε, όπως είπαμε, τον clock generator, έχουμε τον ουσιαστικά αυτό που δίνει το κύκλωμα, που δίνει την ταχύτητα του όλου κυκλώματος, και θα σας αναπτύξω αμέσως γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και φυσικά έχουμε και την πηγή ενέργειας, η οποία μπορεί να είναι εκτός υποστρώματος, μπορεί να είναι και εντός υποστρώματος, ανάλογα τι τεχνολογία είναι. Θα μπορεί να είναι μια μπαταρία, θα μπορεί να είναι ένα φωτοβολταϊκό, ένα thin film φωτοβολταϊκό πάλι, το οποίο θα μπορούσε φυσικά να ήταν στο ίδιο υπόστρωμα. Και όπως είπα πριν, γιατί είναι πολύ σημαντικό το κύκλωμα, και το λέω και το ξαναλέω, το κύκλωμα παραγωγής της ταχύτητας της μετάδοσης των δεδομένων, γιατί πολύ απλά τα ηλεκτρονικά που χρησιμοποιούνται, που υπάρχουν στα κινητά, στα συσκευές που έχουν οθόνες αφής, είναι πάρα πολύ αργά. Όπως μπορείτε να δείτε, τουλάχιστον 2 χρόνια πριν, το sampling rate αυτών των συσκευών δεν περνούσε τα 60 δείγματα του δευτερόλεπτο. Τώρα πλέον φυσικά αυτό έχει φτάσει παραπάνω, έχει πάει στα 200-300, αλλά πάλι αυτό δεν είναι νούμερα τα οποία θα μας εντυπωσιάσουν. Και χρησιμοποιώντας μια PCB που φτιάξαμε για να κάνουμε αυτό το τεστ, είδαμε ότι ουσιαστικά μπορούμε με καλή απόδοση να φτάσουμε ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων όχι πάνω από 24 bits ανά δευτερόλεπτο. Και έτσι λοιπόν, έχοντας αυτό στο μυαλό μας, κατασκευάσαμε ένα ring oscillator, το οποίο φυσικά οδηγούνταν από κάποια buffers, με διάφορο scaling των τρανζίστορ αυτών. Καταφέραμε, έχοντας ένα τρανζίστορ με μήκος τρανζίστορ 400 μικρόμετρα, να φτάσουμε και να μπούμε τέλος πάντων στο όριο, κάτω από το όριο που χρειαζόμαστε, έτσι ώστε να έχουμε την κατάλληλη ταχύτητα και να μπορούμε να τα δίδουμε δεδομένα προς το κινητό. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο στη σχεδίαση αυτή ήταν τα chip τα οποία θα σχεδιάσουμε, εκτός το ότι θα πρέπει να έχουν κάποιο συγκεκριμένο αριθμό bit, ας πούμε 12 bit ή 64 bit, είναι να έχουν χαμηλή κατανάλωση, γιατί αυτό θα ασφαλώς θα αυξήσει το χρόνο ζωής τους άμα πρόκειται για μπαταρία ή αν πρόκειται για power από ή από, άμα γίνονται άμα παίρνουν ενέργεια από, συγγνώμη, από ένα φωτοβολταϊκό, το οποίο ουσιαστικά έχει μόνη πηγή ακτινοβολία στην οθόνη, ας πούμε, την ακτινοβολία από την οθόνη του κινητού. Και αυτό το επιτύχαμε με 2 μεθόδους. Πρώτη μέθοδο ήταν να βελτιώσουμε το digital flow που χρησιμοποιούμε, και δεύτερη μέθοδος είναι να βελτιώσουμε ουσιαστικά τα logic cells που χρησιμοποιούμε, που έχουμε. Και αυτό το κάναμε χρησιμοποιώντας πλέον μόνο, εκτός ότι καταφέραμε και σχεδιάσαμε πύλες οι οποίες είναι χαμηλής ενέργειας. Το δεύτερο βήμα που κάναμε είναι να χρησιμοποιούμε πλέον μόνο μια γραμμή τροφοδοσίας,
όταν στα προηγούμενα, τέλος πάντων, στα προηγούμενα κυκλώματα είχαμε 2 γραμμές τροφοδοσίας. Και έτσι καταφέραμε και φτάσαμε στα 31 nanowatt τροφοδοσία για τα 12-bit τσιπάκι, ας πούμε, στα 0,6, σε τάση 0,6 volt. Και εδώ μπορείτε να δείτε ουσιαστικά φωτογραφίες των δύο demo που κάναμε. Η μία αριστερά είναι συνδεμένο η πλαστική ετικέτα διαμέσου μιας PCB, η οποία χρησιμεύει μόνο για να κάνουμε τη διασύνδεση και δεν έχει κανένα άλλο ηλεκτρονικό επάνω, σε μια εύκαμπτη μπαταρία. Και επίσης μπορείτε να δείτε εδώ πέρα στη φωτογραφία αυτή το πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποίησαμε, και ουσιαστικά αυτό που έκανε το πρόγραμμα είναι να έχει δύο κάθετες γραμμές, οι οποίες δείχνουν το πού είναι ακριβώς το σημείο επαφής που δημιουργεί η ετικέτα που έχουμε εδώ πέρα, και έχουμε συνδεμένη, έχουμε πάνω στην οθόνη αφής. Και δεξιά, παρόμοια, είναι το ίδιο τέλος πάντων setup. Η μόνη διαφορά είναι ότι τώρα δεν έχουμε μπαταρία, αλλά έχουμε το φωτοβολταϊκό, το οποίο παίρνει την ενέργειά του από την φωτεινότητα της οθόνης της ίδιας. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά έχεις ένα πολύ αυτόνομο σύστημα, το οποίο δεν χρειάζεται μπαταρία, για το οποίο έχει και απεριόριστη χρόνο ζωής, ειδικά άμα είναι πολύ χαμηλής ενέργειας. Και εδώ είναι τα αποτελέσματα αυτού. Βλέπετε ένα βίντεο και τη γραμμή να κινείται, που σημαίνει ότι καταγράφει διαφορετικές συνταγμένες πάνω στην οθόνη. Τις συνταγμένες αυτές μπορείτε να τις δείτε στα αριστερά, στα γραφήματα αυτά που έχω βάλει για 2 διαφορετικά τηλέφωνα. Και από τις συνταγμένες συναλλαγές των συνταγμένων αυτών, ουσιαστικά μπορείς να αποκωδικοποιήσεις το κώδικα από το οποίο στέλνει η ετικέτα στο κινητό και διαβάζεται από το κινητό. Ουσιαστικά είναι δεδομένα αυτά τα οποία τα έχω πάρει από την εφαρμογή του κινητού που αναπτύξαμε. Στο πάνω γράφει μέσος δεν είναι τόσο διακριτός ο κώδικας, και αυτό είναι γιατί ουσιαστικά έχουμε αυξήσει τη ταχύτητα παραπάνω από το όριο που είχα αναφέρει προηγουμένως, και είναι κάπου στα 36 bits per second. Αλλά στο κάτω γράφημα ο κώδικας είναι πιο ορατός, και στο επόμενο ουσιαστικά θα δείτε κιόλας στο δεύτερο πείραμα που έχουμε κάνει, συνδέοντας το με ένα φωτοβολταϊκό. Μπορείτε να δείτε πάλι τη γραμμή εδώ πέρα και την κίνηση της γραμμής. Μπορείτε να δείτε πολύ ξεκάθαρα εδώ τις συνταγμένες οι οποίες έχουν παραχθεί από την ετικέτα επάνω στο κινητό, στην οθόνη αφής του κινητού αυτού. Η ταχύτητά μας εδώ είναι λίγο μικρότερη, είναι στα 4 bits, και αυτό κυρίως οφείλεται στη χαμηλή τάση την οποία παράγει το φωτοβολταϊκό. Αυτό που θα μπορούσαμε να το έχουμε αλλάξει φυσικά, αν αλλάζουμε και να πετύχουμε άλλες ταχύτητες στο όριο που μας επιτρέπει η τεχνολογία και το κινητό, αν αλλάξουμε το κύκλωμα, αυτό που σας έναφερα, το κύκλωμα που σχεδιάσαμε για το καθορισμό της ταχύτητας. Αυτή η δουλειά ουσιαστικά δημοσιεύτηκε στο Nature Electronics, και είχαμε την τύχη κιόλας να μπει και στο εξώφυλλο. Και με αυτό ουσιαστικά ολοκληρώνω αυτά που ήθελα να πω για τις ετικέτες, για τις σήματες ετικέτες, τις οποίες έχουμε αναπτύξει, και ουσιαστικά είναι η πλατφόρμα στην οποία βασιζόμαστε για να πάμε και στο επόμενο, που είναι να επεκταθούμε στις ιατρικές εφαρμογές. Και φυσικά, εκτός αυτού, εκτός από την επικοινωνία, σε αυτές τις ουσίδες πλατφόρμες χρειαζόμαστε πλέον και αναλογικά ηλεκτρονικά, εκτός από τα φυσιακά, και μπορούμε να, ουσιαστικά σε φωτογράφημα, να δούμε περίπου πού θα μπορούμε να σταθούμε για τέτοιες εφαρμογές. Θα πάμε λίγο πιο αριστερά στο κόστος, λίγο πιο ψηλά στο κόστος φυσικά, και παράλληλα όσο και το demand, πάνω, τα deployments που θα έχουμε των ετικετών αυτών θα είναι μικρότερο. Όπως ίσως να παρατηρήσετε, αυτό φτάνει πιο κοντά στο πυρίτιο. Αυτό είναι αλήθεια. Και είναι φυσικά ένα από τα challenges γενικά που έχουμε σε αυτή την εφαρμογή. Για να το επιτύχουμε αυτό, εκτός από την ανάπτυξη που έχουμε κάνει στα ηλεκτρονικά, στη σχεδίαση, είχαμε την ανάγκη να αναπτύξουμε και την τεχνολογία.
Και μπορείτε να δείτε εδώ πέρα μια διατομή της τεχνολογίας. Πλέον έχουμε εισάγει δύο επιπλέον στρώματα, έτσι ώστε να έχουμε και μια δεύτερη πύλη στο τρανζίστρο μας. Μπορείτε να δείτε την πρώτη πύλη που είναι από πάνω και τη δεύτερη πύλη που είναι από κάτω από το τρανζίστρο. Και αυτό, όπως θα αναλύσω στη συνέχεια, μας βοηθάει να βελτιώσουμε την απόδοση των αναλογικών κυκλωμάτων. Εκτός αυτού, πλέον έχουμε και 3 μέταλλα και 4 μέταλλα. Πλέον, εδώ δεν φαίνεται στο διάγραμμα αυτό, αλλά έχουμε και 4 μέταλλα για να κάνουμε τη διασύνδεση για τα κυκλώματα από τα οποία θα σχεδιάσουμε. Και ποιο είναι το πιο απλό φυσικά κύκλωμα το οποίο χρειαζόμαστε στα αναλογικά ηλεκτρονικά? Είναι ένας διαφορετικός ενισχυτής, τον οποίο βλέπετε εδώ πέρα στο πλήτιο πώς είναι, ποιος είναι το βασικό σχεδιάγραμμά του. Και φυσικά κάθε σχεδιαστής θα σας πει ότι θα θέλω να κάνω match τα input transistor μου, τα transistor εισόδου, θα να κάνω match τα low transistor, τα οποία είναι P-type εδώ, είναι P-τύπου. Και επίσης, και πολύ σημαντικό, να έχω και μια πολύ σταθερή πηγή ρεύματος κάτω εδώ, το TAF0. Και φυσικά οι παράμετροι που μας νοιάζουν σε αυτή τη σχεδίαση είναι η αντίσταση εισόδου, είναι το CM, ας πούμε, για όλα τα τρανζίστρο που έχουμε και χρησιμοποιούμε σε ένα τέτοιο κύκλωμα. Δυστυχώς όμως, και αυτές είναι οι παράμετροι οι οποίες θα κάνουμε focus στη συνέχεια της παρουσίασης και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτές τις παραμέτρους με την τεχνολογία που έχουμε. Και εδώ συγκεκριμένα, όπως έχω αναφέρει ξανά, δεν έχουμε P-type transistor. Η αμέσως επόμενη επιλογή θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε κάποιον αντιστάτη. Αυτό φυσικά θα μας δώσει κάποια απόδοση, θα μας δώσει κάποια ταχύτητα, θα μας δώσει κάποιο κέρδος. Ένα μεγάλο μειονέκτημα είναι ότι πάλι στη συγκεκριμένη τεχνολογία το footprint που χρειαζόμαστε ένα τέτοιο αντιστάτη είναι σχετικά μεγάλο σε σύγκριση με το υπόλοιπο κύκλωμα. Οπότε διαγράφω και τον αντιστάτη. Η μόνη επιλογή που έχουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε transistor N-type. Και πώς λοιπόν θα βελτιώσουμε το GM ενός transistor που έχει πολύ χαμηλή κινητικότητα? Μπορείτε να δείτε ουσιαστικά μετρήσεις που έχουμε κάνει για διαφορετικές πολώσεις της πίσω πύλης από 0 έως 3 volt και τους υπολογισμούς που κάναμε του GM αυτού του transistor, όπου έχουμε όπου ουσιαστικά φαίνεται ότι πολλώνοντας, αυξάνοντας την πόλωση της πίσω πύλης, μπορούμε να βελτιώσουμε το GM του transistor αυτού. Επίσης, ένα επόμενο βήμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνδέσουμε μαζί την πίσω και την προς πύλη, και τότε μπορείτε να δείτε από την κόκκινη γραμμή ότι αυτό βελτιώνει ακόμα περισσότερο το GM, βελτιώνει ακόμα περισσότερο το GM και επίσης βελτιώνει και το sub-threshold, το slope του τρανζίστρο σε σύγκριση με όταν έχουμε σταθερή πόλωση στην πίσω πύλη, των 2 ή των μείον 2 volt. Μια δεύτερη βελτιωτική κίνηση που μπορούμε να κάνουμε είναι, ας πούμε, για την περίπτωση της πηγής ρεύματος που έχουμε, του current source που έχουμε σε ένα διαφορετικό ενισχυτή. Για να το βελτιώσουμε αυτό, να το κάνουμε πιο σταθερό, να αφήσουμε την αντίσταση εξόδου, μπορούμε πάλι να βάλουμε μια τάση στο 0. Και όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, σε σύγκριση με την τάση που θα βάλουμε μια θετική τάση στην πίσω πύλη, μπορείτε να δούμε ότι όχι μόνο ο κορισμός έρχεται πιο γρήγορα, αλλά επίσης και εδώ στο zoom in, άμα κάνετε στην περιοχή εδώ που είναι ο κορισμός, το output resistance, η αντίσταση εξόδου είναι πολύ καλύτερη. Εφαρμόζοντας αυτές τις αλλαγές στο κύκλωμα του διαφορετικού ενισχυτή, μπορείτε να δείτε εδώ πέρα ότι έχω συνδέσει, παραδείγματος χάρη, την πίσω πύλη στο source του transistor, δηλαδή ουσιαστικά έχω συνδέσει στο ground για τα transistor φορτίο εδώ πέρα, TAF4 και TAF3. Έχω συνδέσει την πίσω πύλη με την προς πύλη στα transistor εισόδου, ώστε να αυξήσω το GM των transistor αυτών. Και τρίτη αλλαγή που έχω κάνει, έχω συνδέσει πάλι την πίσω πύλη στο ground,
έτσι ώστε να αυξήσω την αντίσταση εξόδου του τρανζίστορ αυτού. Με αυτές τις αλλαγές που έχουμε κάνει, μετρήσαμε διαφορετικούς ενισχυτές και είδαμε αμέσως την αλλαγή στο κέρδος, σχεδόν 3 φορές πάνω το κέρδος του κυκλώματος που κάναμε πλέον τώρα εδώ, έχουμε εφαρμόζοντας τις αλλαγές που ανέφερα πριν. Φυσικά το κέρδος 8 πάλι δεν είναι αρκετό για να κάνεις κάτι στη τεχνολογία, κάτι το οποίο να μετράει τέλος πάντων. Και έτσι η επόμενη αλλαγή που κάναμε είναι να χρησιμοποιήσουμε τις πίσω πύλες για να εφαρμόσουμε κάποιο positive feedback στο τρανζίστορ εισόδου από τις εξόδους του διαφορετικού ενισχυτή, και σε αυτή την περίπτωση μετρώντας αντί το κύκλωμα μπορείτε να δείτε ότι μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τα 55 dB από ένα stage, το οποίο είναι πιστεύω αρκετό για να κάνεις κάτι, να σχεδιάσεις ένα κύκλωμα, ένα πιο αναλογικό κύκλωμα. Φυσικά το πρόβλημα εδώ, γιατί τίποτα δεν έχετε χωρίς προβλήματα, είναι ότι το input range του κυκλώματος αυτού είναι πολύ υπερορισμένο. Άμα δείτε ότι εφόσον το πάμε και το πολλώσουμε στα 8 volt από τα 8,5 που είχαμε πριν ή στα 8,25, δηλαδή 250 millivolt κάτω, θα δείτε ότι το κέρδος πέφτει αμέσως χαμηλότερα. Έτσι λοιπόν δεν σταματήσαμε εκεί. Παρουσιάσαμε ένα νέο κύκλωμα. Αυτή τη φορά αλλάζοντας την πόλωση των τρανζίστορ φορτίου, του TAF3 και TAF5, εφαρμόζοντας πάλι positive feedback από την έξοδο στην πύλη του τρανζίστορ αυτού. Και έτσι όχι μόνο επιτυχάνουμε καλό κέρδος, όπως μπορείτε εδώ πέρα από τα plot, από τις μετρήσεις, πάνω έως 43 dB, το οποίο είναι σχετικά καλό για μια εφαρμογή τελεστικού ενισχυτή. Αλλά επιτυχάνουμε και phase margin 52 για το design αυτό, το μπλε design που βλέπετε εδώ πέρα, για το συγκεκριμένο design, το οποίο είναι αρκετά καλό, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε, και εδώ βλέπετε ουσιαστικά η σύγκριση της δουλειάς αυτής με προηγούμενες δουλειές μέχρι τότε, πόσο βελτιώθηκε, πόσο βελτιώσαμε την απόδοση των κυκλωμάτων αυτών και στο κέρδος, αλλά και στη φάση. Ταυτόχρονα να έχουμε κέρδος και φάση σε επιτρεπτά επίπεδα, ώστε να μπορούμε να φτιάξουμε ένα τελεστικό ενισχυτή και να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε closed loop κυκλώματα. Δεξιά επίσης βλέπετε μια φωτογραφία με τα διάφορα blocks του κυκλώματος αυτού. Και φυσικά, εφόσον είδαμε ότι το κύκλωμα δουλεύει σε open loop πειράματα, πήγαμε και στα closed loop πειράματα, όπου το συνδέσαμε σαν έναν ολοκληρωτή, όπως βλέπετε στο διάγραμμα στα δεξιά. Και πήραμε ουσιαστικά, μετρήσαμε τις εξόδους για διάφορες εισόδους και το πώς ολοκληρώνει το σήμα που δέχεται στην εισόδό του. Παίξαμε λίγο και με την αντίσταση, να πάρουμε λίγο καλύτερη ταχύτητα, να πάμε από το 1 kHz στα 7,5 kHz. Φυσικά εδώ πάλι αυτό έρχεται σε ένα κόστος, όπως κάποιος θα περίμενε, το input range μειώνεται. Και έχοντας αναπτύξει όλα αυτά, το επόμενο βήμα φυσικά ήταν να πάμε σε κάτι πιο πολύπλοκο, να πάμε σε έναν μετατροπέα, αναλογικό μετατροπέα, έναν ADC, και αυτό που επιλέξαμε αρχικά ήταν την τοπολογία SARV με συγκεκριμένα C2C δίκτυα, χωρητικότητες οι οποίες είναι συστημένες με τη μέση και δύο φορές C, δύο φορές την τιμή της πρώτης χωρητικότητας. Μπορείτε να δείτε ένα διάγραμμα του κυκλώματος αυτού και πώς ουσιαστικά το τεστάραμε, έχοντας όλα τα αναλογικά κομμάτια σχεδιάσει πάνω στο υπόστρωμα και χρησιμοποιώντας κάποιο εξωτερικό digital control για τα συγκεκριμένα πειράματα που θα παρουσιάσω αμέσως τώρα. Αυτά τα αποτελέσματα του DNL και της ουσιαστικά της
της linearity του κυκλώματος. Μπορείτε να δείτε ότι και τα δύο, και το DNL και το NL είναι κάτω από ένα LSB. Το συγκεκριμένο τεστ ήταν για 15 volt. Έχουμε ένα input range που είναι περίπου στα 6 volt. Η ταχύτητά του ήταν στα 2 kHz και το load το οποίο είχαμε στο κυκλώμα ήταν στα 25 πικοφαράδ, και αυτό είναι κυρίως λόγω των εξαρτημάτων που χρησιμοποιήσαμε για να το μετρήσουμε. Φυσικά κάναμε και πειράματα στον χρόνο, βάλαμε ένα ημίτονο στην είσοδο του κυκλώματος που μπορείτε να δείτε με το MOV χρώμα και το πώς μετρήθηκε την έξοδο με τα πράσινα κυκλάκια και πώς μετατράπηκε ο κώδικας, ο φυσιακός κώδικας που πήραμε στην έξοδο μετά χρησιμοποιώντας κάποιο πρόγραμμα, κάποιο σκριπτάκι για να φτιάξουμε ξανά τις αναλογικές τιμές και να τις συγκρίνουμε ότι πράγματι το κύκλωμα δουλεύει σωστά. Και φυσικά μετρήσαμε και κάναμε, υπολογίσαμε και το FFT του κυκλώματος αυτού και των αποτελεσμάτων αυτών, επιτυχάνοντας ένα πάρα πολύ καλό figure of merit για τα συγκεκριμένα κυκλώματα, τα οποία μέχρι σήμερα, εάν δεν κάνω λάθος, είναι το καλύτερο στις δημοσιεύσεις που έχουν γίνει στην τεχνολογία αυτή. Η ταχύτητα φυσικά είναι χαμηλή, όπως κάποιος θα περίμενε για την κινητικότητα που έχουμε από τα τρανζίστορα αυτά. Η ενέργεια που χρησιμοποιούμε είναι αρκετά καλή για εφαρμογές τέτοιου τύπου. Το επόμενο βήμα ήταν να βάλουμε, εκτός από τα αναλογικά κομμάτια, να βάλουμε και τα υπόλοιπα μπλοκ που χρειαζόμαστε να έχουμε ένα πιο αυτόνομο κύκλωμα, όπως ήταν το φυσιακό, όπως ήταν τα reference, όπως ήταν τα κυκλώματα για τον σένσορα, για να κάνουν bias στο σένσορα, ας πούμε. Ένα σχεδιάγραμμα αυτού του κυκλώματος μπορείτε να δείτε εδώ πέρα. Χρησιμοποίησαμε εξωτερική πηγή ενέργειας φυσικά και εξωτερικό clock και το διασυνδέσαμε με κάποιους αισθητήρες θερμοκρασίας, βάζοντας τα πάνω σε ένα hot plate, το οποίο το ανέξαμε εξωτερικά, και χρησιμοποιώντας ένα σκριπτάκι στο MATLAB, στο αμέσως επόμενο βίντεο μπορείτε να δείτε ουσιαστικά τη μέτρηση. Εδώ είναι το hot plate, η θερμοκρασία ξεκίνησε από τα 20, πήγε στα 80 και σιγά σιγά βλέπουμε τον κώδικα που παίρνουμε στα δεξιά από τον ADC στα διάφορα στον χρόνο και αριστερά τη μετατροπή αυτού στον κώδικα, στο digital code και την αντιστοίχησή του στη θερμοκρασία, στην αντίστοιχη θερμοκρασία που βλέπει ο ADC μαζί με τους sensors. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτό η τοπολογία που έχουμε ασχοληθεί. Πολύ πρόσφατα έχουμε δουλέψει και σε ένα πιο γρήγορο ADC. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας δείξω περισσότερα πράγματα από αυτά. Αυτό που μπορώ να σας δείξω είναι ότι επιτυχάνουμε πολύ καλύτερες ταχύτητες χρησιμοποιώντας μια pipeline τοπολογία. Η ενέργεια είναι λίγο παραπάνω από ό,τι ήμασταν πριν, αλλά αυτό φυσικά κάποιος θα το περίμενε λόγω της ταχύτητας. Επιτυχάνουμε πάλι 6-bit ανάλυση και δεξιά ουσιαστικά βλέπετε το DNL και το NL, το οποίο είναι πάλι στα επιτρεπτά όρια, αποδεικνύοντας ότι το κύκλωμα αυτό δουλεύει όπως θα έπρεπε να δουλέψει. Το επόμενο ερώτημα κάποιος θα κάνει, γιατί όχι περισσότερη ανάλυση, και αυτό θα το επιτυχάνουμε χρησιμοποιώντας πάλι σχεδιάζοντας έναν Delta Sigma ADC πάνω σε ένα πλαστικό υπόστρωμα. Το σχεδιάγραμμα του βλέπετε εδώ πέρα δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο σαν σχεδιάγραμμα. Τα ιδιαίτερα κομμάτια είναι ουσιαστικά η σχεδίαση του τουριστικού ενισχυτή και η σχεδίαση του comparator, του latch comparator που χρειαζόμαστε στην περίπτωση αυτή. Πάλι εδώ ουσιαστικά το έχουμε σχεδιάσει ώστε να παρέχουμε εξωτερικά τα φυσιακά σήματα που χρειάζονται και την ενέργεια φυσικά. Και έχουμε μια είσοδο για το sensor και την έξοδο. Το κύκλωμα αυτό το έχουμε σχεδιάσει, το έχουμε κάνει layout. Μπορείτε να δείτε εδώ πέρα μια φωτογραφία του layout αυτού και κάποια στατιστικά τον αριθμό των τρανζίστορ, των φωτικότητων κτλ. Και την αίρεια που είναι τώρα πολύ μικρότερη από ό,τι ήταν πριν στο προηγούμενο design. Και τα διάφορα blocks που είναι στο τέτοιο. Έχουμε ήδη πάρει δείγματα από αυτό. Είναι το ένα wafer που έχουμε πάρει. Εδώ σας δείχνω κιόλας την απόδοση
του ADC, το οποίο επιτυχάνει πάνω από 52 dB, που σημαίνει πάνω από 8,3 bit ανάλυση, η οποία είναι ουσιαστικά καλύτερη από τα που έχουμε μέχρι τώρα και από ό,τι υπάρχει και στην βιβλιογραφία. Και λοιπόν, και πώς φτάνουμε λοιπόν στις ιατρικές εφαρμογές, εκτός από το monitor κάποιες θερμοκρασίες που σας έδειξα πριν ότι μπορούμε να κάνουμε, είναι και τον εντοπισμό, ας πούμε, της φυματίωσης σε υγιείς ή σε μη υγιείς ανθρώπους. Και αυτό είναι μόνο με το να βάλουμε κάποια ετικέτα, να κολλήσουμε κάποια ετικέτα πάνω στο δέρμα, όπου θα υπάρχουν όλοι οι sensors και τα ηλεκτρονικά από τρανζίστορ λεπτού ημενίου, και θα εντοπίζουν κάποιους βιολογικούς markers ανάλογα άμα κάποιος είναι infected ή είναι υγιής. Εδώ φυσικά έχουμε το πρώτο βήμα αυτού του project, ήταν να αναπτύξουμε τα ηλεκτρονικά που χρειαζόμαστε με conventional, με τυπική, τέλος πάντων, PCB τεχνολογία, και μπορείτε να δείτε το patch που φτιάξαμε μαζί στο συγκεκριμένο project και τα ηλεκτρονικά, στο οποίο φυσικά το πρώτο βήμα έχει γίνει. Έχουμε χρησιμοποιήσει πλαστικό υπόστρωμα, το οποίο βλέπετε εδώ πέρα, όπου επάνω σε αυτό το πλαστικό υπόστρωμα υπάρχουν ήδη οι sensors που χρειάζονται για να γίνει αυτός ο τυπισμός της ασθένειας. Και το επόμενο βήμα είναι ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουμε όλα τα κυκλώματα που σας έδειξα πριν μέχρι τώρα του RFID, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα του RFID και προστάτοντας κάποια κυκλώματα μετατροπέα αναλογικού σήματος, προστάτοντας τα biases, προστάτοντας τα reference, όπως ήδη έχουμε κάνει σε προηγούμενο project, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια νέα ετικέτα έχοντας όλα αυτά, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και θα είναι ανακυκλώσιμη ετικέτα και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με τους sensors που χρειάζονται, έτσι ώστε να γίνει ο εντοπισμός ή όχι της συγκεκριμένης ασθένειας. Και θα ήθελα να κλείσω παρουσιάζοντας σε εσάς κιόλας ίσως κάτι ακόμα το οποίο έχει σχέση με το άμα υπάρχει διαθέσιμη αυτή τη τεχνολογία. Είναι κάτι το οποίο μόνο το IMEC κάνει. Όχι, δεν είναι διαθέσιμο πλέον. Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν εμφανιστεί εκτός από τα μεγαθύρια της βιομηχανίας και των οθονών. Έχουν παρουσιαστεί μικρότερες εταιρείες οι οποίες δουλεύουν σε άλλες εφαρμογές, όπως σας είπα, και έχουν ξεκινήσει από τα NFC RFID, όπως βλέπετε εδώ. Κάποιες ακόμα έχουν σαν προϊόντα τους imagers. Και τον τελευταίο χρόνο έχουμε ενημέρωση ότι άλλα δύο μεγάλα fabs, άλλα δύο μεγάλα fabs οθονών έχουν δώσει ενδιαφέρον, έχουν δείξει ενδιαφέρον στο να ανοίξουν την τεχνολογία τους και να φτιάξουν αυτό που λέμε multi-project wafers για πανεπιστήμια, για μικρότερες εταιρείες, άλλες εταιρείες. Και αυτό φυσικά είναι γιατί πλέον έχει έρθει ένας χωρισμός με τις οθόνες για τη βιομηχανία αυτή. Και γι' αυτό και εμείς αναζητούμε συνεχώς να φέρουμε νέες εφαρμογές, όπως ήταν και αυτή των ηλεκτρονικών για τον εντοπισμό της φυματίωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και είμαι ανοιχτός σε ό,τι ερώτηση μπορεί να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει χρόνος για δύο τεχνικές ερωτήσεις πρώτα και μετά για πιο γενικά. Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε, από τον Οστόλας εδώ. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν για την ομιλία, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα από κάθε άποψη. Έχω μία ερώτηση για σας, η οποία σχετίζεται με και τυχόν ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία με τη σχολή. Το κομμάτι το κατασκευαστικό απαιτεί ιδιαίτερη υποδομή, την οποία μπορεί κανείς ή δεν μπορεί κανείς να έχει εύκολα ή μπορεί κανείς να έχει συνεργασίες? Πώς ακριβώς μπορεί κανείς να φτιάξει τέτοιου είδους πράγματα, γιατί είναι σαφές ότι χρειάζεται τεράστια τεχνογνωσία την οποία έχετε, αλλά δεν ξέρω και τι υποδομή ενδεχομένως μπορεί να χρειάζεται κανείς για να τα φτιάξει αυτά.
Ναι, εγώ δεν είμαι γενικά ειδικός στην κατασκευή, αλλά ναι, χρειάζεται υποδομή. Χρειάζεται υποδομή για να κάνεις, κατασκευάσεις τέτοια τσιπάκια. Ασφαλώς χρειάζεται λιγότερη υποδομή από ό,τι στην κλασική πυρητίου. Αλλά γι' αυτό ουσιαστικά είχα και το τελευταίο slide αυτό που σας δείχνω εδώ πέρα, ότι πλέον οι εταιρείες, υπάρχουν εταιρείες όπως στα κλασικά πυρητίου τσιπάκια, πλέον δεν κατασκευάζει κανείς. Περισσότεροι τα αγοράζουν, τέλος πάντων, τα κατασκευάζουν από τεχνολογίες που παρέχουν οι μεγάλες εταιρείες. Έτσι και εδώ πλέον, ενώ μέχρι τώρα ήταν κλειστά, η βιομηχανία αυτή των οθονών ήταν κλειστές, πλέον ανοίγει, έχει ανοίξει ήδη και προσφέρουν τέτοιες ευκαιρίες σε πανεπιστήμια, προσφέρουν τέτοιες ευκαιρίες σε μικρότερες εταιρείες, έτσι ώστε μπορείς να σχεδιάσεις ό,τι θέλεις και να φτιάξεις τέτοιες εφαρμογές και τέτοια τσιπάκια σε αυτή την τεχνολογία. Άρα, αν μπορώ σε συνέχεια της ερώτησης, άρα δεν φτιάχνονται αυτά μέσα στην IMEC, φτιάχνονται σε κάποιες εταιρείες και εσείς από οπουδήποτε είστε, είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε οπουδήποτε, θα μπορούσατε με συνεργασίες με τέτοιες εταιρείες να συνεχίσετε αυτού του είδους τη δουλειά, καλά το υποθέτω? Ναι, πλέον ναι, δεν φτιάχνονται στο IMEC. Όλα, okay. Όμως, ό,τι σας έδειξα όμως έχει φτιαχθεί στο IMEC. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε στο IMEC είναι συνήθως να προσπαθούμε να οθήσουμε την τεχνολογία, να φτιάξουμε νέες εφαρμογές. Και εφόσον πλέον είδαμε ότι η βιομηχανία ξύπνησε και είδε τις ευκαιρίες εκεί πέρα και άνοιξε τα εργαστήριά τους και τις γραμμές της παραγωγής, πλέον πηγαίνουμε σε κάτι άλλο. Πλέον έχουμε αλλάξει και πηγαίνουμε στο IMEC, εννοώ. Προσπαθούμε να οθήσουμε κάτι καινούριο κάπου αλλού. Και πλέον, ναι, πράγματι, έχετε δίκιο, πλέον μπορείτε, στα επόμενα χρόνια σίγουρα θα μπορείτε να κάνετε τέτοιες παραγγελίες και να κάνετε τέτοιες συμφωνίες με αυτές τις εταιρείες εδώ που σας δείχνω, συν κάποιες άλλες δύο, οι οποίες δεν μπορώ να αναφέρω το όνομα ακόμα, αλλά πολύ πιθανόν στον επόμενο χρόνο θα είναι και πιο public αυτές οι πληροφορίες. Περίπου δηλαδή κάτι όπως αυτό που έγινε με τα MEMS παλιότερα. Ναι, πιστεύω πως ναι. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει άλλη ερώτηση, πιο τεχνικής φύσης ίσως, και μετά από αυτή μπορείτε να συνεχίσετε για οτιδήποτε. Κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστώ και εγώ για την παρουσίασή σας, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την αξιοπιστία των TFTs που χρησιμοποιείτε, ίσως πιο ειδικά που έχετε χρησιμοποιήσει. Προς τα πού πάνε τα πράγματα? Η αξιοπιστία έχει να κάνει με την μεταβλητότητα, το variability, έτσι, των στοιχείων που παράγονται. Υπάρχουν θέματα με το θόρυβο όταν έχετε τα TFTs, έχετε θέματα με interface states που παράγουν υψηλό θόρυβο, το οποίο θα σας επηρεάσει ιδιαίτερα σε αναλογικά αλλά και σε ψηφιακά κυκλώματα. Πώς κινούνται τα πράγματα εκεί? Υπάρχει μια επικρατούσα, ας πούμε, τάση? Εγώ βλέπω τα foundries προτείνουν διαφορετικά είδη TFTs. Βλέπετε εσείς κάποια εξέλιξη που λύνει πιο καλά το θέμα του reliability? Όταν μιλάμε για biomedical applications, είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα. Ναι, πράγματι. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε απευθείας. Δεν υπάρχει σύγκριση με τα κυκλώματα πυρητίου. Έχετε δίκιο. Και εμείς ειδικά, εφόσον σχεδιάζαμε σε μια τεχνολογία που δεν ήταν, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, δεν ήταν τεχνολογία foundry τεχνολογία, ήταν ουσιαστικά IMEC τεχνολογία, ήταν lab τεχνολογία, είχαμε τέτοια θέματα. Αλλά βλέπουμε, επειδή πλέον έχουμε συνεργασία με αυτές τις εταιρείες που σας δείχνω εδώ πέρα και άλλες εταιρείες, ότι ασφαλώς το reliability θα είναι καλύτερο όταν θα πας σε ένα foundry, θα είναι πολύ καλύτερο.
Ναι, και στα αυτό που αναφέρετε για τα biomedical, υπάρχουν διάφορες λύσεις σε αυτό. Μία λύση θα μπορούσε να ήταν να βελτιώσει σωστικά το TFT, το ίδιο το TFT, και αυτό το έχουμε κάποιες φοιτητές οι οποίοι ασχολούνταν με αυτό. Ήταν ειδικοί, ας πούμε, στην κατασκευή και χρησιμοποίησαν άλλα layers, χρησιμοποίησαν aluminium oxide, ας πούμε, σε σύγκριση με το silicon oxide, το οποίο ήταν καλύτερο. Η διεπαφή που δημιουργήσαμε μεταξύ του καναλιού και του διελεκτρικού ήταν καλύτερη, οπότε είχαμε λιγότερο noise, είχαμε καλύτερο stability. Υπάρχει και η άλλη οδός, όπου, ας πούμε, έχουμε φοιτητές οι οποίοι δουλεύουν για να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα σε κυκλώματα, εφαρμόζοντας, ας πούμε, offset cancellation, εφαρμόζοντας τεχνικές offset cancellation, εφαρμόζοντας αυτό που λέμε chopping. Έχουν δείξει ότι μπορούν να φτάσουν σε επίπεδα ικανά για να φτιάξουν κάποιες συγκεκριμένες εφαρμογές. Είχαμε ένα φοιτητή ο οποίος έκανε ένα ηλεκτροκαρδιόγραφη κύκλωμα και ήταν και μπορούσε, ας πούμε, ουσιαστικά να παρέχει και να χρησιμοποιήσει αυτό το TFT κύκλωμα για να καταγράψει τους παλμούς της καρδιάς πολύ καλά, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες τεχνικές chopping, έτσι ώστε να μειώσει το noise, να μειώσει το noise του κυκλώματος, ώστε να μπορείς να καταγράψει αυτά τα κυκλώματα που είναι της τάξης του 1 και 2 μιλιβόλτ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ίσως απλά μια διευκρινιστική ερώτηση σύντομη. Το δικό σας κομμάτι σε όλα αυτά, επειδή βέβαια δουλεύετε στα πλαίσια μιας μεγάλης ομάδας, μπορείτε να το προσδιορίσετε.